Μουσική. Νομίζω ότι δεν είμαστε ακόμη στον αέρα, αλλά είμαστε στον αέρα. Γεια σας, τι κάνετε, πώς είστε και σήμερα. Τι διάθεση έχετε, αν έχετε πάλι ροκ διάθεση, παιδιά, Γιώργο και Αντώνη. Δεν έχω πρόβλημα να ροκάρουμε και σήμερα, γιατί είμαι πάρα πολύ ροκού, όπως είδατε και χθες. Πώς είστε σήμερα αυτή την Τρίτη, 10 του μηνός. Διαβάζω εδώ πέρα, παιδιά, ότι λέει ξαναέρχεται το τέλος του κόσμου. Ξαναέρχεται, δηλαδή κουραστήκαμε κάπου. Άλλη μία θεωρία συνωμοσίας έρχεται από... έρχεται που λέτε και υποστηρίζει ότι το τέλος του κόσμου ξαναέρχεται από τις 15 τώρα του Οκτώβρη, όπου θα βρεθούμε στο έλεος καταστροφικών τσουνάμι και σεισμών και κυκλώνων και θα διαρκέσουν όλα αυτά, λέει, 7 χρόνια που θα καταλήξουν έτσι στην καταστροφή της γης. Οπότε, παιδιά, να είστε και πάλι προετοιμασμένοι. Να είστε και πάλι προετοιμασμένοι, γιατί κάθε τρεις και λίγο αυτό είναι το θέμα μας. Πότε θα τελειώσει ο κόσμος. Σε άλλα νέα, έχουμε και θέμα συζήτησης, πάρα πολύ ενδιαφέρον. Γεια, τι γίνεται. Εδώ πέρα η Μάντι. Όλα καλά. Ωραία. Τίποτα, αυτό έκανε ένα πέρασμα, ήρθε να πει και η Μάντι ένα γεια και φεύγει. Λοιπόν, έχουμε το θέμα της ημέρας, έχει να κάνει με την απιστία. Και όχι τόσο με την απιστία, όσο τα σημάδια που θα καταλάβεις ότι κάτι, κάποιο λάκκο έχει φάβα, κάτι δεν πάει καλά, κάπου τα πράγματα δεν είναι πολύ καλά. Λένια, η Μάντι κάτι τρώει. Εγώ δεν μπορώ να βγω να το δω, αλλά μπορεί να μην κάνει πάρα πολύ καλό. Στη Μάντι το τρώει, να ξέρετε. Ναι, μπράβο. Λοιπόν, οπότε αυτό θα συζητήσουμε σήμερα και είναι ένα θέμα το οποίο μου το στείλατε στο Instagram και σας ευχαριστώ που μου στέλνετε μηνύματα και μου λέτε ποια θέματα θέλετε να σχολιάσουμε, γιατί, εντάξει, ένα μυαλό χειμώνα καλοκαίρι, κάπου κι εγώ, δεν ξέρω τι άλλο να σχολιάσουμε, κάπου κολλάω, οπότε έρχεστε εσείς και μου δίνετε ιδέες. Αυτό θα σχολιάσουμε σήμερα, γιατί και πάλι είμαι εγώ εδώ για σας, για να σας ανοίξω τα μάτια και σήμερα. Είστε όμως καλά κατά τα άλλα, είστε καλά, Είστε όλοι εδώ! Ελπίζω να είστε όλοι εδώ, γιατί θα ξεκινήσουμε. Α, πριν ξεκινήσω, κάτι άλλο σημαντικό πρέπει να πω. Παιδιά, τα The Booth Event επιστρέφουν τώρα το 31 του Οκτώβρη και στα DEX ξέρετε ποιοι θα είναι. Η Playmen θα είναι. Τι έχει να γίνει, καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει. Θα είναι ένα Halloween Edition Party. Από αυτά τα καταπληκτικά parties που μας έχει συνηθίσει η Bad, πρέπει να βρίσκεστε όσοι μπορείτε από εσάς εκεί. Εδώ είμαι καλά. Όσοι από εσάς μπορείτε, πρέπει να είστε εκεί. Γιατί αυτά τα parties δεν είναι για λίγους και καλούς. Είναι για λίγους καλεσμένους. Οπότε πρέπει να τρέξετε, όπως καταλαβαίνετε, να διεκδικήσετε τη δική σας διπλή πρόσκληση. Μπείτε στη σελίδα της Bad στο Facebook, δηλώστε συμμετοχή, γιατί πρέπει να βρεθείτε και εσείς εκεί. Θα είναι πολύ διαφορετικό. Θα ζήσετε μια τρομακτικά ενδιαφέρουσα dance experience. Οπότε, γιατί είχατε δει και όλα τι είχε γίνει στο τελευταίο The Booth Party με τον DJ Moselle και μας ρωτούσατε, εγώ πώς μπορώ να έρθω. Έτσι μπορείτε να έρθετε κι εσείς. Μπείτε στη σελίδα της Bad στο Facebook να δηλώσετε τώρα συμμετοχή. 31 το Οκτώβρη είναι αυτό. Γιώργο, τι είπες? Α, λοιπόν, να ξεκινήσω. Έχει να κάνει, όπως σας είπα, με την απιστία. Θα σας βάλω λιγάκι στο θέμα, γιατί μετά θα πρέπει να πάμε σε break και θα τα συζητήσουμε όλα εδώ παρεούλα. Για παράδειγμα, έστω ότι είσαι στο ξεκίνημα μιας γνωριμίας, έστω ότι θες να δεις έτσι πώς πάει η κατάσταση ή έχεις μια σχέση και βλέπεις, παρατήρεις έτσι κάποια περίεργα σημάδια που κάπως δεν σου κολλάνε, δεν σου ταιριάζουν πάρα πολύ. Όπως για παράδειγμα, αδιάψευστο στοιχείο είναι όταν βλέπεις το κινητό γυρισμένο ανάποδα. Γιατί, κυρία μου και κυρία μου, έχεις το κινητό σου γυρισμένο ανάποδα? Αυτό είναι ένα σημάδι ότι κάτι δεν πάει καλά. Όλα αυτά θα συζητήσουμε σήμερα και θα ξεκινήσω σιγά σιγά. Πάρω. Θα μπορούσε να έχει κλείσει απλά τα notification, λέει η Λένια, που δεν τη νοιάζει μάλλον πάρα πολύ, γιατί εάν εσύ έχεις παρατηρήσει το κινητό κάθε τρεις και λίγο ανάποδα ή ότι πας να το πάρεις από τα χέρια και τρέμει το φιλοκάρδι και ο άλλος παθαίνει εγκεφαλικό. Αυτό δεν είναι ένα σημάδι. Αγόρια, επιβεβαιώστε. Όχι εσείς, δηλαδή, κάτι φίλοι από το χωριό που τα κάνουν, δεν τους ξέρουμε. Το παίρνουμε μαζί τους στην τουαλέτα. Κάθεσε, λέει, να συμμετέχεις και εσύ στο θέμα, γιατί όχι.
Και μήπως να έρθεις εδώ να τα πούμε μαζί. Λοιπόν, όλα αυτά θα συζητήσουμε. Όλα αυτά θα συζητήσουμε. Θα πάμε σε γρήγορο break και θα επιστρέψουμε γιατί είναι πάρα πολλά. Εγώ θα σας άνοιξω τα μάτια και σήμερα. Εγώ. Γεια σας, επιστρέψαμε παιδιά, τι κάνετε, πώς είστε σήμερα αυτή την τρίτη σας. Εμείς έχουμε κέφι, έχουμε μπρίο, έχουμε τσαχπινιά, έχουμε διάθεση και γι' αυτό είμαστε εδώ να σας κρατήσουμε την καλύτερη παρέα. Είναι και ο Γιώργος και ο Αντώνης πάνω στο κοντρόλο, ο Αντώνης και ο Γιώργος και έχουν και αυτή πάρα πολύ διάθεση, έτσι δεν είναι? Έτσι είμαι καλά, Γιώργο μου. Ωραία. Έχουμε θέμα συζήτησης που έχει να κάνει, που καίει βασικά, που ταλανίζει, που ξέρω ότι σας απασχολεί, παιδιά. Γιατί είναι αυτά τα σημάδια που θα καταλάβεις ότι τα πράγματα δεν είναι και τόσο καλά, ότι ίσως κάποιος από τους δύο στη σχέση ξενοκοιτάει. Ίσως κάποιος από τους δύο δεν μπορεί να περάσει από την πόρτα. Πολύ σωστά το έθεσες, Γιώργο. Αυτά συζητάμε σήμερα και ευχαριστώ που μου στέλνετε θέματα για να τα σχολιάζουμε αυτά που σας απασχολούν, τέλος πάντων. Αλλά να πω κάτι σε αυτό το σημείο, ότι σε μία από τις επόμενες εκπομπές μας είχατε ζητήσει, είχαμε διαβάσει σε διάφορα σχόλια, ότι θέλετε να ασχοληθούμε και να κάνουμε μία εκπομπή για την K-pop, που είναι η Kinesic Pop, ναι. Και έχουμε εδώ πέρα στο κανάλι την Μαρία, η οποία είναι φαν Κινέζικη της pop και είναι μέσα στο fan club ενός συγκροτήματος που κάνει τεράστια καριέρα εκεί πέρα στην Κίνα και στην Ιαπωνία, γενικότερα σε εκείνες τις χώρες. Οπότε θα ασχοληθούμε με αυτό σε επόμενες εκπομπές. Ήδη την ετοιμάζουμε για εσάς που το ζητήσατε και είστε fan, γιατί υπάρχει και τεράστιο fan club και εδώ στην Ελλάδα, K-pop. Εγώ δεν ξέρω καθόλου. Καθόλου, ούτε ένα τρόπο. Μόνο τον ψή ξέρω. Τι, Γιώργο? Μόνο τον Gangnam Style ξέρω. Ναι, αυτή είναι η K-pop και θα ασχοληθούμε γενικότερα με αυτό το κομμάτι σε μία από τις επόμενες εκπομπές. Νομίζω ή την αυριανή ή την μεθαυριανή. Σε μία από αυτές... Πάρα πολύ κοντά. Αυτό... το Color Terrorista. Αυτό είναι K-pop, θα τρελαθώ τώρα. Όντως, δεν το ήξερα. Αυτό δεν το ήξερα. Θα δούμε βίντεο κλιπ, θα ακούσουμε μουσική για να μπούμε έτσι να σας μιλήσουμε και εσάς που δεν γνωρίζετε πάρα πολύ τι είναι K-pop, αλλά και εσείς που είστε φανατικοί να είστε συντονισμένοι γιατί ερχόμαστε. Ερχόμαστε πάρα πολύ δυνατά. Λοιπόν, το θέμα μας όπως σας είπα είναι αυτό για εσάς που συντονιστήκατε τώρα. Μα πατάει. Δεν μ' απατάει. Όχι, εντάξει, δεν είναι τόσο πολύ. Αλλά ακούστε να σας πω, είχαμε μείνει σε αυτά τα σημάδια ότι μπορεί να έχει γυρισμένο το κινητό ανάποδα κάποιος, ότι μπορεί να το παίρνει το κινητό μέχρι και στην τουαλέτα, ότι πας να αγγίξεις το κινητό και κάπως παθαίνει εγκεφαλικά ο άλλος. Γενικότερα το κινητό και αυτά που ασχολούμαστε, τα social media, όλες αυτές οι πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης είναι κάπως επικίνδυνες. Εκεί πέρα μπορείς να καταλάβεις πάρα πολύ εύκολα εάν κάτι πάει στραβά. Οπότε είναι ένα σημάδι, εάν πεις, ας πούμε, ξέρεις τι, θα σου μιλήσω το κινητό σου να πάρει ένα τηλέφωνο, ο άλλος με πόση ευκολία θα το ξεκλειδώσει μπροστά σου για να σου δώσει να πάρει τηλέφωνο, ή ακόμη χειρότερο, να ανταλλάξουμε κωδικούς στο Facebook. Ο Γιώργος, τι λες, ρε. Ναι, ισχύει και αυτό. Είναι πάρα πολλά τα ζευγάρια που έχουν κοινό προφίλ για να αποφύγουν τέτοιου είδους παρεξηγήσεις. Και βλέπεις, ναι, είναι οι λεγόμενες παντόφλες αυτές, που καταλαβαίνεις πάρα πολύ καλά ότι ένα ζευγάρι κάπως κάποια στιγμή στην πορεία αυτής της σχέσης κάπως τα τσούγκρισε, κάπως τα χάλασε, οπότε λένε, από το να έχουμε προβλήματα, ας έχουμε ένα κοινό προφίλ, για να μην έχουμε τέτοια θέματα με τη ζήλια. Οπότε και από εκεί θα το καταλάβεις. Επίσης, λέει, ένα ακόμη σημάδι ότι κάπως δεν πάνε καλά τα πράγματα και ότι ένας από τους δύο δεν το βλέπει πάρα πολύ σοβαρά ή κάπως ξενοκοιτάει, είναι και το ότι δεν έχεις γνωρίσει πάρα πολλούς ανθρώπους από την παρέα του άλλου. Μπορεί να βγαίνετε για αρκετό διάστημα ή μπορεί να τον έχεις γνωρίσει μόλις ή να την έχεις γνωρίσει, αλλά δεν τολμάει να σε γνωρίσει σε κανέναν από την παρέα του, τους φίλους του ή τις φίλες της αντίθετα. Αυτό είναι ότι δεν θέλει να σε βάλει μέσα στην παρέα μάλλον ή ότι φοβάται το τι θα υποθεί από την παρέα μάλλον. Τι, Γιώργο? Κλείνω σπίτια εγώ τώρα, έτσι, τα έχω όλα μπάλα. Έχω 2 μέρες τώρα, κλείνω σπίτια μόνο.
Δεν ξέρω γιατί με έχει πιάσει αυτό το πράγμα. Επίσης λέει, παρατηρείς ότι η μπαταρία του κινητού, του smartphone που μπορεί να έχει ο άλλος, εξαντλείται πάρα πολύ γρήγορα. Δεν λέμε τώρα να είναι χρησιμοποιημένο το κινητό, αλλά εάν ο άλλος είναι όλη την ώρα έτσι στο κινητό, κάπου ασχολείται, κάπου κάτι και πάλι πρέπει να σε θορυβήσει και να το... Γιατί γελάς, Γιώργο μου, επειδή είμαστε λίγο καχύποπτες και επειδή φυλάμε τα ρούχα μας για να έχουμε τα μισά. Γι' αυτό γελάς, επειδή δεν σε συμφέρει. Έριξε και ο Αντώνης. Γιατί τώρα καταλάβατε, εγώ είμαι μία και έχω απέναντί μου δύο άντρες. Δεν έχω ένα στήριγμα εδώ πέρα να με υποστηρίξει και εμένα σαν κοπέλα. Αυτά είναι σημάδια που πρέπει να προσέξουμε και εσείς μπορείτε να αγχώνεστε τώρα και να λέτε πόπο, έτσι κάνετε όλες και μας έλεγχο και ζήλιος και όλα αυτά, αλλά εμείς είμαστε, βλέπουμε μπροστά, καταλάβατε κύριοι. Μη γελάτε καθόλου. Επίσης λέει, κάτι άλλο που μπορείς να καταλάβεις ότι δεν πάει καλά και να θορυβηθείς και πάλι, είναι εάν το αγόρι σου, στη συγκεκριμένη περίπτωση, έχει πολλές φίλες. Εγώ δεν λέω ότι δεν υπάρχει φιλία μεταξύ άντρων και γυναικών. Είναι ένα τεράστιο θέμα συζήτηση και ένα τεράστιο κεφάλαιο. Εγώ προσωπικά δηλαδή δεν μπορώ να μιλάω γι' αυτό γιατί έχω πάρα πολλά αγόρια φίλους. Από πολύ μικρή είχα. Αυτό. Αλλά εάν το δικό μου το αγόριο, παράδειγμα, βγαίνει μόνο με κοπέλες, κάπου δεν θα έχω και πολύ εμπιστοσύνη. Δεν ισχύει. Εσείς έχετε πάρα πολλές φίλες, ας πούμε. Ή είστε τόσο άνετοι που η κοπέλα θα σας αφήσει να βγαίνετε με φίλες. Εντάξει, δαγκωθείτε. Δεν είναι πάρα... Γιατί, απ' την αντίθετη μεριά, να σε ρωτήσω λίγο κάτι το άλλο, Γιώργο. Η κοπέλα σου θα ήθελες να βγαίνει με αγόρια φίλους μόνο. Δεν θα σε ενοχλούσε, δεν θα ζήλευες. Άμα τους ξέρω, λέει ο Γιώργος. Ναι, δεν έχεις πάρα πολύ άδικο σε αυτό, αλλά και πάλι κάπως κακοφαίνεται. Δεν μπορείς να το αντιμετωπίσεις με πάρα πολύ ψυχραιμία. Η αλήθεια είναι αυτή. Η αλήθεια είναι αυτή. Επίσης, συνεχίζω γιατί είναι πάρα πολλά. Υπάρχουν και στιγμές μέσα στην ημέρα που δεν ξέρεις πού βρίσκεται και τι κάνει. Επίσης, είναι ένα σημάδι που πρέπει κάπως να σε αγχώσει. Εγώ δεν σου λέω να είναι αναφορά, να σου δίνει αναφορά πού πάει και τι κάνει κάθε τρεις και. Αλλά αυτό λέω. Δεν θέλω να πω αυτό, αλλά αυτό εννοώ, παιδιά. Ναι, εννοείται, αν εξαφανιστεί για ένα διάστημα και δεν ξέρεις που βρίσκεται και τι κάνει, εντάξει, τι στο καλό. Πρέπει να εννοείται ότι άμα έχεις έναν άνθρωπο, ξέρεις ανά πάσα ώρα και στιγμή που βρίσκεται και τι κάνει. Έστω και από το απλό το τηλέφωνο, θα σου πει, ας πούμε, τα σχέδιά του μέσα στην ημέρα ή τα σχέδιά της. Έχω ένα ραντεβού, μετά θα πάω εκεί, μετά έχω αυτή την υποχρέωση. Οτιδήποτε τέτοιο. Εάν πάρεις τηλέφωνο και είναι εξαφανισμένος ο άλλος ή άλλη για τρεις ώρες και δεν ξέρεις που είναι, εντάξει. Εντάξει τώρα, τι να λέμε. Γιώργο, μη γελάς καθόλου. Ωραία, ήρθε και ο Σπύρος. Μπορείς να μου κάνεις λίγο παρέα και να συμμετέχεις κι εσύ, γιατί έχω δύο πάνω που είναι πάρα πολύ αντίθετοι σε όλα αυτά που λέω. Έχουμε να κάνουμε με τα σημάδια που θα καταλάβεις ότι ίσως ο άλλος είναι λίγο μπερμπάντης. Μπερμπάντης είναι η σωστή λέξη. Μπερμπάντης και μπερμπάτησα. Ίσα. Α, φεύγω, εντάξει, να πω κι άλλο ένα. Όχι, θα πω και μετά. Θα πάω σε break και θα γυρίσω. Είναι πολλά ακόμη που θέλω να συζητήσω μαζί σας και να μοιραστώ. Πολύ προβληματισμένη είμαι σήμερα, να ξέρετε. Πάρα πολύ. Επιστρέψαμε. Γεια σας. Γεια, πώς είστε. Είστε καλά. Εμείς είμαστε πάρα πολύ καλά. Έχουμε κέφι, έχουμε διάθεση. Δεν μας πτωεί τίποτα απολύτως. Σήμερα 10 του Οκτώβρη, πάρα πολύ ζέστη έχει εκεί έξω. Εντάξει, όχι, δεν έχει πάρα πολύ ζέστη, υπερβάλλω, αλλά έχει πολύ ήλιο. Και ο ήλιος βοηθάει την ψυχολογία μας. Ελπίζω και τη δική σας ψυχολογία από όπου και αν μας βλέπετε. Λοιπόν, έχουμε θέμα συζήτηση για εσάς που συντονιστήκατε τώρα. Τα πράγματα και τα μικρά σημαδάκια αυτά. Με βλέπω στο γυμναστήριό σου. Αλήθεια λες. Δεν μπορώ να το. Στους διαδρόμους του γυμναστηρίου σου. Α, να κάνω κινήσεις. Μισό λεπτό και λίγο να κάνω κάποιες κινήσεις για το γυμναστήριο που με βλέπουν του Σπύρου. Αυτό έκανε σήμερα. Δεν πρέπει να πηγαίνει. Για να καταλάβετε ότι είμαι μαζί με εσάς που μας βλέπετε από το γυμναστήριο. Εντάξει. Γεια σας. Αυτό. Για να καταλάβετε, να πεις ότι τους δίνω χαιρετισμούς. Εντάξει, δεν μπορούμε να πούμε το όνομα του γυμναστήριου, προφανώς. Αλλά γεια σας, παιδιά, κουράγιο. Ό,τι χειρότερο έχω στη ζωή μου, δεν υπάρχει χειρότερο για μένα, να με βάλουν να κάνω διάδρομο. Πραγματικά, συμπάσχω και... Σπύρο, πού πας? Έλα γρήγορα εδώ, γιατί έχουμε να συζητήσουμε. Πραγματικά, συμπάσχω
Και δεν έχει. Χίλια μπράβο. Τα χίλια μου τα μπράβο, παιδιά, σε εσάς που κάθεστε πάνω στο διάδρομο με τα 40 λεπτά και τις ώρες. Λοιπόν, θέμα συζήτησης που ταλανίζει, που καίει, έχει να κάνει με τα σημάδια που θα καταλάβεις ότι κάτι δεν πάει καλά και όλες είναι λίγο μπερμπάτης και λίγο μπερμπάτησα. Κάτσε λίγο να μας πεις και εσύ τη γνώμη σου. Δεν το προσωπικοποιούμε, εννοείται. Είναι, μιλάμε για φίλους από το χωριό, δεν τους ξέρετε, έτσι. Δεν θέλουμε να στοχοποιήσουμε πρόσωπα και καταστάσεις. Λοιπόν, επίσης, διστάζει, λέει ο άλλος, αν είστε πάρα πολύ καιρό μαζί, να κάνει μακροχρόνια σχέδια. Μακροχρόνια, όχι μακροχρόνια. Κάπως έτσι, στο κοντινό μέλλον τουλάχιστον, δεν βλέπεις στο φως στο τούνελ. Δεν θα κλείσει ένα ταξίδι ο άλλος, δεν θα πει ότι τον άλλο μήνα ξέρεις τι πάμε εκεί, ή δεν θα κλείσετε να πάτε για ένα φαγητό, γιατί δεν ξέρει ποιο είναι το πρόγραμμά του. Μπορεί να έχει πολλές να ασχοληθεί. Ή απλά δεν σε γουστάρει, λέει. Το Σπύρο κοιτούς. Ή απλά δεν σε γουστάρει, που είναι πάρα πολύ... Είναι χτύπημα στην καρδιά τώρα, έτσι, πώς το είπες. Δηλαδή, πιο κοινικός δεν μπορείς να γίνεις. Ναι, μπορεί να μιλάει και με άλλες και να μην... Για παράδειγμα, άκου να σου πω. Έστω ότι εσύ προτείνεις να πάτε σε ένα μέρος που ο άλλος έχει πάει και με μία άλλη κοπέλα. Εκείνη τη στιγμή δεν φοβάται ο άλλος μην έρθει κάποιος και πει... Η κοπέλα την προηγούμενη φορά ή ας πούμε η τάδε τι κάνει. Κατάλαβες. Να συνδυάσει πρόσωπα και καταστάσεις. Δεν ξέρεις καμιά φορά. Μήπως είμαι πολύ καχύποπτη, μάλλον, ναι. Σπύρο, μη φεύγεις. Θέλω κι άλλα να μου πεις τη γνώμη σου. Όπως επίσης, τον έχεις πιάσει πάρα πολλές φορές να λέει ψέματα. Και αυτό είναι ένα σημάδι. Δηλαδή τα μικρά ψεματάκια για κάποιο λόγο γίνονται και για κάποιο λόγο λέγονται. Τώρα, εγώ δεν σου λέω τα λευκά ψέματα που μπορεί να ρωτήσεις. Πώς με βλέπεις, έχω παχύνει ή είμαι όμορφη σήμερα και να σου πει να προσπαθήσεις να αποφύγει μια κατάσταση και να σου πει κάτι, για παράδειγμα. Εγώ δεν σου μιλάω για τα λευκά ψεματάκια που γίνονται, μπορεί να πούμε καθημερινά, αλλά εάν το πιάσεις να σου λέει καθημερινά ψεματάκια, μικρά-μικρά που έχουν να κάνουν με ύποπτα πράγματα, κάτι προσπαθεί να καλύψει. Κάτι προσπαθεί να καλύψει και εκεί πέρα και σε αυτή την περίπτωση θορυβή σου. Επίσης, παιδιά, θα σας πω λίγο κάτι άλλο πάρα πολύ σημαντικό. Μπαίνεις στο Instagram, που είναι πάρα πολύ αγαπημένο μου, social media. Άλλο το Instagram, άμα δεις τα like που γίνονται και είναι μόνο κοπέλες... μπορεί να είναι φίλες, λέει ο Γιώργος από το Control. Τι θέλεις, βρε Γιώργο, θες να με συγχύσεις. Μπαίνεις, δηλαδή, στο Instagram, υπάρχουν τοπία, υπάρχουν φωτογραφίες, υπάρχουν account που έχουν... μέρη που δεν έχεις δει ποτέ στη ζωή σου, ουρανούς, quotes, αστέρια, το βόρειο σέλεγχο. Εγώ δεν κάνω like σε αγόρια. Εσύ όμως άμα μπαίνεις και κάνεις like μόνο σε κορίτσια και από τους 200 ακόλουθους που έχεις είναι οι 199 κοπέλες, να κλείσεις το account. Είναι φίλες σου, να κλείσεις το account. Αποκλείεται να μην σου έχει έρθει ένα μήνυμα. Γιατί εγώ αυτό που έχω παρατηρήσει και βρίσκομαι σε παρέες που συζητιέται αυτό το πράγμα είναι ότι στο Instagram γίνεται το μεγαλύτερο σουσουδάκι. Εκεί πέρα ανταλλάσσονται τα περισσότερα μηνύματα, παιδιά, να το ξέρετε αυτό. Να το ξέρετε, τσεκάρετε Instagram πλέον. Αλλάξτε λίγο κατεύθυνση. Μην είστε στο Facebook, αλλάξτε λίγο και πηγαίνετε προς το Instagram. Εκεί είναι. Εκεί είναι η φωλιά, να ξέρετε. Η φωλιά του κακού. Ελπίζω να μην με βρίζετε στο τέλος και αποκτήσω haters από αυτές τις εκπομπές δύο μέρες που έχω βαλθεί να χωρίσω ζευγάρια και κόσμο. Δεν ξέρω γιατί. Instagram, λοιπόν, πάρα πολύ σημαντικό. Επίσης, έχει πολύ, αρκετά τηλέφωνα στο κινητό, δηλαδή μπαίνεις στις κλήσεις και βλέπεις μόνο αριθμούς και δεν έχει πολλά αποθηκευμένα τηλέφωνα. Και αυτό κακό είναι, Γιώργο. Και θα με κάνει έξαλλη, ρε εσύ, Γιώργο. Και θα ανέβω πάνω, θα γίνω τέτοια και θα σου βγάλω τα μάτια, ρε εσύ, άσπα. Γιατί να σου πω κάτι, γιατί να μην έχεις αποθηκευμένους τους αριθμούς. Δεν σε νοιάζει να ξέρεις ποιος σε καλεί. Ενώ απ' την άλλη, αν έχεις απομνημονεύσει έναν αριθμό, ότι τελειώνει σε τάδε νούμερο και είναι αυτός ή αυτή, δεν σε νοιάζει να το αποθηκεύσεις και είναι πολύ πιο εύκολο να βρεις μια δικαιολογία και να πεις ένα ψέμα. Ναι, είδες που έριξες τα λόγια μου. Έχω να βάσει πίεση. Τι, πες. Είμαι καχύποπτη. Οι καταστάσεις με έχουν κάνει καχύποπτη. Κατάλαβες. Επίσης, το κινητό το κλείνει τη νύχτα, παιδιά. Το κινητό το κλείνει τη νύχτα. Δεν έχει να κάνει με τη ραδιενέργεια. Δεν έχει. Όχι. Τι είπες, Αντώνη.
Δεν έχει να κάνει με την ενέργεια. Πραγματικά, άμα κλείνει το κινητό τη νύχτα, και αυτό είναι ένα σημάδι να το ξέρετε. Να το ξέρετε, παιδιά. Και η ανησυχία όταν εσύ πιάσει το κινητό στο χέρι σου, όπως σου είπα. Λοιπόν, πόσο χρόνο έχω. Φεύγω όπως είμαι. Φεύγω όπως είμαι. Πάμε για break και επιστρέφουμε σε πάρα πολύ λίγο, γιατί έχουμε ανεβάσει πίεση. Θα σας πω λίγο κάτι. Νιώθω πολύ άσχημα. Κάθισα, τα σκέφτηκα και τα ξανασκέφτηκα τώρα στο break. Αυτό που έχω να πω είναι, παιδιά, αλλάζω και λέω, ναι, αλλάζω και λέω, και θέλω να σας πω να δίνετε εμπιστοσύνη. Όλα αυτά τώρα, άμα μπει σε αυτή τη διαδικασία και σκέφτεσαι και ξανασκέφτεσαι τι κάνει ο άλλος και κοιτάς τις λεπτομέρειες, μόνο ήσυχος δεν θα είσαι και μόνο ήσυχη δεν θα είσαι. Οπότε αλλάζω και λέω και να έχετε εμπιστοσύνη. Ναι. Να χτίσετε αυτό το. Ναι, να χτίσετε εμπιστοσύνη, παιδιά. Γιατί η εμπιστοσύνη μεταξύ των δύο. Άμα έχεις εμπιστοσύνη, δεν έχεις να φοβάσαι τίποτα. Αυτά είναι τώρα τρέλες. Και άμα μπεις σε αυτή τη διαδικασία, δεν υπάρχει γυρισμός. Νιώθω πολύ άσχημα εγώ τώρα. Νιώθω πολύ άσχημα, να ξέρεις. Χίλια συγγνώμη αν σας έβαλα τέτοιο, αν σας έβαλα σε διαδικασία τέτοια να σκέφτεστε. Αλλά παιδιά, και αυτά μέσα από τη ζωή είναι βγαλμένα. Εντάξει, τώρα μην λέμε ό,τι θέλουμε. Τέλος πάντων, λοιπόν, αυτό ήταν το θέμα της ημέρας και είμαι έτοιμη για την απαγγελία της ημέρας που θα πούμε το Get Lucky. Αυτό θα απαγγείλουμε. Πριν όμως ξεκινήσουμε την απαγγελία, πρέπει να πω ότι τα The Booth Event επιστρέφουν με ένα φαντασμαγορικό, άκρος εντυπωσιακό Halloween Edition Party, Edition Party, και στα DEX θα βρίσκονται οι Playmen. Οπότε καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει, ξέρω ότι θέλετε να είστε όλοι εκεί και για να προλάβετε, να βρεθείτε κι εσείς εκεί, γιατί αυτά τα parties είναι για λίγους και καλούς, όπως συνηθίζουμε να σας λέμε, πρέπει να μπείτε τώρα στη σελίδα της BAD στο Facebook, να δηλώσετε συμμετοχή και έτσι να διεκδικήσετε τη διπλή σας πρόσκληση για να έρθετε με την παρέα σας, το φίλο σας, τη φίλη σας, το αγόρι σας, την κοπέλα σας, εάν δεν έχετε χωρίσει μετά από τη σημερινή εκπομπή, και να τα περάσουμε καταπληκτικά. Γιατί θα ζήσετε μια τρομακτικά φανταστική dance περιπέτεια. Και κάτι μου λέει ότι θα είμαστε και μασκαρεμένοι. Κάτι θα βάλουμε πάνω μας, κάπως θα το κάνουμε λίγο διαφορετικό, κάπως θα φροντίσουμε να περάσουμε μια αξέχαστη βραδιά παρέα με την BAD, εννοείται, και στα The Booth Events που μας έχουν συνηθίσει ούτως ή άλλως σε φανταστικά events και σε φανταστικά parties με πολύ δυνατούς DJs στα DEX. Και Playmen τώρα ξέρετε όλοι τι σημαίνει. Λοιπόν, όπως είπα, είμαι έτοιμη για την απαγγελία και είναι το Get Lucky. Άμα είμαστε έτοιμοι να βάλουμε τη θάλασσα. Μπας και ξεχαστούμε και εμείς ψυχήραμε. Στάση τυχερός είναι ο τίτλος. Και ξεκινάει πολύ δυναμικά. Να σου πω κάτι τώρα που σκέφτηκα. Μήπως την 28η να έρθω να πω ένα ποίημα. Κανονικά ένα ποίημα. Γιατί, να, απαγγέλουμε, 28η τώρα που φτάνει σε λίγες ημέρες, θα έρθω να πω ένα κανονικό ποίημα. Τώρα το σκέφτηκα. Λοιπόν, στο Get Lucky τώρα. Σαν τον μύθο του Φίνικα, όλα τελειώνουν και ξαναρχίζουν. Αυτό που κάνει τους πλανήτες να συνεχίζουν να περιστρέφονται είναι η δύναμη της αναγέννησης. Σας έχω κάψει σήμερα. Έχουμε φτάσει πολύ μακριά για να εγκαταλείψουμε αυτό που είμαστε. Οπότε ας ανεβάσουμε τον πύχη και τα ποτήρια μας στα αστέρια. Είναι ξύπνια όλη τη νύχτα μέχρι να βγει ο ήλιος. Είμαι ξύπνιος όλη τη νύχτα για να ρίξω κάποια. Δεν τα λέω εγώ, ο Daft Punk τα λέει. Ο Daft Punk τα λέει. Είσαι ξύπνια όλη νύχτα για καλή διασκέδαση. Είμαι ξύπνιος όλη νύχτα για να σταθώ τυχερός.
Μπαίνει μέσα στην Τίνο και λέει: πάει και αυτό, το έχασα. Το δώρο δεν έχει κορδέλα. Το δώρο σου συνεχίζει να μου αρέσει. Αν θέλεις να φύγεις, είμαι... Εντάξει. Έχουμε φτάσει πολύ μακριά για να εγκαταλείψουμε αυτό που είμαστε. Οπότε, ας ανεβάσουμε τον πύχη. Αυτό που γίνεται σαν σύνθημα προεκλογικό. Ας ανεβάσουμε τον πύχη και τα ποτήρια μας στα αστέρια. Και μετά είναι πάλι το ρεφρέν. Είναι ξύπνια όλη νύχτα μέχρι να βγει ο ήλιος και είμαι ξύπνιος όλη νύχτα για να ρίξω κάποια. Αυτό ήταν το κετλάκι. Εντάξει, υπάρχει κάποιο νόημα, δεν υπάρχει. Κάπως μπορείς να το αφιερώσεις, εάν το μεταφράσεις. Δεν είναι τελείως ακατάληπτη στίχη, δηλαδή, αυτό θέλω να σου πω. Λοιπόν, φεύγω. Δόξα τω Θεώ Παναγία. Λοιπόν, φεύγω. Αυτό ήταν και για σήμερα. Τα λέμε αύριο την Τετάρτη μας, εδώ στο Mad TV, στο Cooler, στις 3 η ώρα ακριβώς. Έρχομαι και με θεματική K-pop, όπως σας είπα, που μας το ζητήσατε. Να το ξέρετε, να το περιμένετε. Εσείς να μείνετε συντονισμένοι στην τηλεόραση του Mad, γιατί έρχεται η Λένια, έρχεται και ο Θέμης και τραγούδια και βίντεο κλιπς και χαμός γενικότερα. Εμείς εδώ είμαστε για να σας ανεβάσουμε τη διάθεση. Μέχρι αύριο στις 3 η ώρα να περάσετε καλά, ό,τι και αν κάνετε. Φίλοι τεράστια, γεια σας!